Το όνειρο κάθε γυναίκας είναι και δικό σου, το νηφικό. Α, ο γάμος. Α, εντάξει, πήρα την πρώτη κρυάδα την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα το ξαναφοράω. Εγώ είμαι από τις γυναίκες που εντάξει, θα ήθελα να ντυθώ νηφούλα κάποια στιγμή. Αν το θέλει και ο Θεούλης, πάντα ναι, γιατί όχι. Ο Θεούλης ή ο Κωνσταντίνος. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Ξεκινάς μαζί με την Ντορέτα και τον Κωνσταντίνο. Και για το γεγονός ότι θα είμαι με την Ντορέτα, που η Ντορέτα τη γνώρισα τώρα που ήρθε στο κανάλι και είναι τρομερό παιδί. Και backstage τα λέμε πολύ καλά κτλ. Αλλά και επειδή θα είμαι και με τον Κωνσταντίνο. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο μπλέξιμο. Το καλό είναι ότι θα το βλέπω μόνο στη δουλειά. Γιατί μετά δεν θα το βλέπω στο σπίτι, γιατί τρέχω σαν τρελή και με το dancing. Ναι, η αλήθεια είναι πως μου λέει «Πού είσαι?» Λέω «Έχω πρόβα, αγάπη μου». «Πάλι πρόβα». Είμαι μόνο στη δουλειά και το βράδυ για ύπνο. Αυτό βρισκόμαστε, δεν βρισκόμαστε. Δεν συγκατοικούμε επίσημα, δεν έχουμε μπει στο δικό μας σπίτι. Αλλά σιγά σιγά με τον καιρό θα γίνει και αυτό. Μελανιές έχουμε. Εδώ έχω μελανιές, έχω εδώ, έχω στα πόδια, έχω παντού. Σήμερα κοπάνισα και με το πρόσωπο κάτω. Εγώ είμαι παιδί σαν και εσάς. Εγώ έχω μάθει στον δρόμο με το μικρόφωνο. Ποτέ δεν σνόμπαρα κανέναν. Ίσως αυτό να θέλατε κι εσείς και οι υπόλοιποι, τέλος πάντων, ότι εγώ ήμουν μια σκληρή γυναίκα μέσα στο παιχνίδι. Εγώ είμαι αυτή που βλέπεις. Δεν ήμουν ποτέ, δεν έχω. Δεν με έχει αλλάξει τίποτα. Και θα παραμείνω η Ευρυδίκη. Βγάζω. Και τώρα και. Ήρεμησα. Εντάξει, ήταν και δύσκολο να το διαχειριστείς και στην αρχή, αλλά ποτέ δεν είχα ένταση ή να μειώσω τη δουλειά.